Είναι σωστό να μιλήσω πρώτος. Καταρχάς για να ευχαριστήσω τις εκδόσεις που μάλιστα τη σειρά κριτική έρευνα που έδειξαν εμπιστοσύνη στο συγγραμμά μου. Και βασικά υπήρξε μια άψογη συνεργασία και με την Κατερίνα και με τα υπόλοιπα παιδιά των εκδόσεων. Και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια και μια πέρα από το δικό μου βιβλίο, αλλά γενικότερα ένα απαραίτητο άνοιγμα του διαλόγου και της κριτικής σκέψης σε νέους ερευνητές και προς ένα νέο κοινό το οποίο ασχολείται βαθύτερα με φιλοσοφικά και κοινωνικά προβλήματα. Και επίσης και τον χώρο, εδώ τον Πολυχώρο Κομμούνα, για την φιλοξενία του. Δεν θα σας κουράσω εγώ πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο περίεργο να μιλάω για το βιβλίο μου και από ό,τι ξέρω έχουμε δύο πολύ καλές συζητήσεις από το Σοφία και τη Μαρινέν, τις οποίες και εγώ φαντάζεστε με κάποια αγωνία περιμένω να ακούσω, καθότι είναι για το δικό μου βιβλίο. Θα πω κάποιες σημειώσεις, κάποια πράγματα τα οποία ίσως να βοηθήσουν για το πώς γράφτηκε, δηλαδή την πορεία σκέψης η οποία βγήκε σε αυτό το βιβλίο. Καταρχάς, δεν είναι ένα βιβλίο για τον έρωτα, με την έννοια ότι δεν είναι ένα βιβλίο για την ψυχολογία του έρωτα, δεν είναι ένα βιβλίο ερωτικών πολιτικών, δεν είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να συμβουλεύσει ή να δώσει κάποιες, πώς το λένε, τρόπους γύρω από τα ερωτικά. Το βιβλίο αφορά τον ερωτικό χρόνο. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει και μια δυνατότητα του να μιλήσουμε για τον έρωτα, γιατί ο κάθε έρωτας είναι μοναδικός, είναι προσωπικός και ο ερωτικός λόγος είναι πάντα προσωπικός. Και δεν μπορεί βέβαια ένα βιβλίο να είναι ερωτικός λόγος. Αυτό το ξέρει και ο Ρολάν Μπαρθ, το οποίο βλέπω εδώ είναι απλά να έχει τα προσπάθματα μαζί της. Οπότε ένα βιβλίο για τον ερωτικό χρόνο και λίγο πολύ να εξηγήσω τι εννοώ αυτό, με αυτή την έννοια. Το χρόνο τον καταλαβαίνουμε όλοι άμεσα στις δύο διαστάσεις του, δηλαδή σε μια εσωτερική διάσταση το ψυχικό υποκειμενικό χρόνο, όταν βαριόμαστε ή όταν περνάει η ώρα πολύ γρήγορα, όταν πέρασε η μέρα, και φυσικά τον αντικειμενικό χρόνο, τον χρόνο που γυρνάμε, τον χρόνο που μετράμε τα ρολόγια, τον χρόνο που καταμετράμε, τον χρόνο που βιώνουμε σαν τον αντικειμενικό χρόνο, το πέρασμα του χρόνου. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και άλλες διαστάσεις του χρόνου, οι οποίες μέσα στις οποίες δημιουργούμε τη ζωή μας, το κοινωνικο-ιστορικό πεδίο, το οποίο δημιουργείται μέσα από τη συνάντηση. Όπως τώρα, παραδείγματος χάρη, μια παροδική και σύντομη συνάντηση εδώ, φέρνει τον καθένα μας από διαφορετικές ιδιωτικές διαδρομές, διαφορετικές χρονικότητες, με διαφορετικά πράγματα να κάνει, σε έναν κοινό τόπο. Εδώ, μέσα από τη συνάντησή μας, δημιουργούμε ένα παροδικό κοινό χρόνο. Εγώ έκανα μια μελέτη γύρω από τα ζητήματα του χρόνου και αναρωτιόμουν γύρω από το πώς η κοινωνικο-ιστορική αντίληψη του χρόνου ρυθμίζει τη ζωή μας και πώς μέσα από τις δικές μας πράξεις και τις συλλογικές μας πράξεις, τις δημόσιες πράξεις μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα παιδεία χρόνου, νέο ελεύθερο χρόνο, νέο χρόνο γεγονότων, νέο επαναστατικό χρόνο. Μέσα σε όλο αυτό, συνάντησα το ερώτημα του ερωτικού χρόνου ως κάτι ξεχωριστό υπό την έννοια ότι δεν είναι ένας χρόνος ιδιωτικός, αλλά δεν είναι και ένας χρόνος δημόσιος. Είναι, θα λέγαμε, ο καθαρά διυποκειμενικός χρόνος. Ο χρόνος δηλαδή που μοιράζονται δύο ξεχωριστά αυτόνομα υποκείμενα, τα οποία δημιουργούν μεταξύ τους ένα κοινό παρόν και ίσως ένα κοινό μέλλον. Εκεί λοιπόν προχώρησα προς το ζήτημα του έρωτα και όπως είπαμε υπάρχει και το απροσπέραστο και απόλυτα μυστικό σε κάθε έρωτα, που είναι η μοναδικότητά του και δεν είναι η ουσία του κάθε έρωτα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό βασίζεται στη μοναδικότητα και την εκαστότητα, όπως λέμε, ας πούμε, σε μια φαινομενολογική παράδοση, αλλά δεν έχει σημασία. Η μοναδικότητα, το μοναδικό τρόπο ύπαρξης και βιώματος του κάθε ανθρώπου που εμπλέκεται σε μια ερωτική σχέση, αλλά και ο μοναδικός τρόπος συνύπαρξης και επικοινωνίας της κάθε σχέσης. Αυτό είναι το αποσπέρασε, το μυστικό, και αυτό είναι ουσιαστικά το οποίο καθιστά σχεδόν αδύνατο να γραφτεί ένα βιβλίο για το μέλλον. Όμως υπάρχει και κάτι το κοινοποιήσιμο, κάτι το δημόσιο. Όχι δημόσιο με την έννοια ότι είναι δημοσίο, αλλά το κοινοποιήσιμο. Και αυτό είναι ουσιαστικά οι λέξεις και τα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιεί ο έρωτας, όχι μόνο για να εκφραστεί από τον ένα προς τον άλλον, αλλά και για να υπάρξει ως σχέση. Ακριβώς επειδή είναι η επικοινωνία δύο υποκειμένων, τα οποία είναι κοινωνικά υποκείμενα, μεγαλωμένα μέσα στην κοινωνία τους, και ακριβώς επειδή ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσά τους και μέσα στην επικοινωνία τους, αυτό το κοινοποιήσιμο στοιχείο εμπλέκεται μέσα στο ερωτικό, κάθε δηλαδή φορά που πάμε να μιλήσουμε για τον έρωτα, βρίσκουμε ένα πυρήνα μοναδικότητας, αλλά βρίσκουμε και τρόπους με τον οποίο αυτό το πράγμα εκφράζεται. Εκεί φτάνουμε σε αυτό που λέμε κοινωνικές φαντασιακές σημασίες κατά την
δική μου ερμηνεία, δηλαδή τους τρόπους που η κοινωνία και η ιστορία κάθε κοινωνίας νοηματοδοτεί την ερωτική σχέση και τους τρόπους που ο έρωτας παίρνει μια σημασία μέσα σε αυτό. Και εκεί οδηγήθηκα, γιατί ακόμα και ψυχικά, ακόμα και το αντικείμενο του έρωτά μας, διαμεσολαβείται από την κοινωνία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, είναι φετιχιστές. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος έχει φετίχ με κάποιο αντικείμενο, το οποίο είναι αντικείμενο της κοινωνίας, με τις γόβες. Υπήρχαν γόβες, φυσικά στην αρχαιρώμη. Οπότε, ο έρωτας είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές επενδύσεις στις κοινωνικές σημασίες. Λοιπόν, οπότε, μέσα στην έρευνά μου εκεί, βρέθηκα στο να εξετάζω λίγο πολύ στην αυτό που λέμε δυτικό πολιτισμό, και όχι σε άλλους πολιτισμούς, δηλαδή στη δικιά μας λίγο πολύ ιστορία από την αρχαία Ελλάδα, τις μορφές και τις ερμηνείες που έχει πάρει το ερωτικό φαινόμενο. Από την αρχαία Ελλάδα, που έρωτος είναι μια κοσμική οντότητα, ένας θεός, ένας δαίμον μάλλον για τον Πλάτωνα, μέχρι την χριστιανική αγάπη, το Μεσαίωνα. Δεν θα σκουράσω με αυτά. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά ανακάλυψα ή μάλλον συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα μοτίβο που επαναλαμβανόταν και αυτό ήταν οι βασικές κεντρικές σημασίες της πατριαρχίας. Ο ερωτικός λόγος δηλαδή, άμα το συμπόσιο παραδείγματος του Πλάτωνα, είναι λόγος μεταξύ ανδρών. Ο πνευματικός έρωτας. Υπάρχει και πάνω από έρωτας. Δηλαδή ο έρωτας ο Χιδαίος, ο οποίος είναι έρωτας για το σώμα, αλλά εκεί είναι γυναικών. Και όταν λένε δηλαδή ότι η πνευματική διάσταση του έρωτα είναι αντρικός λόγος. Το ζήτημα της πατριαρχίας καθοδηγεί όλη τη δυτική παράδοση και την ερωτική παράδοση, βάζοντας τη γυναίκα της σαν αντικείμενο του πόθου που δεν μιλά, είτε σαν σκοτεινό πλάσμα που βασανίζει και δίνει μια πειρασμό στον καημένο τον τέτοιο, και γενικότερα υπήρχαν μια σειρά από βίες προσαρμογές μια σκέψη πατριαρχικής μέσα στον ερωτικό λόγο. Φαίνεται ότι η πατριαρχία ανάγκαζε τη γυναίκα σε μια σιωπή και ταυτόχρονα εξέφραζε και μια κυριαρχία επί του μέλλοντος, ελέγχοντας μαζί με τη γυναίκα και το παιδί. Οπότε, μέσα σε όλη αυτή την ερωτική φιλολογία, διαβάζουμε ταυτόχρονα μια δόμηση του ερωτικού χρόνου από την αρχή της ατρονομίας. Με την έννοια ότι ο έρωτας εμφανίζεται ως κυριαρχία, ως σχέση δούλου αφέντη και πολλαπλασιασμό συγκοινωνικών στερεοτύπων μέσα στο πιο βαθύ πεδίο, δηλαδή στη σχέση του ενός με τον άλλο, την πιο βαθιά σχέση, στη σχέση που υποτίθεται ότι ανοίγεται στον άλλον, στη σχέση που υποτίθεται ότι το εγώ υπερβαίνεται. Εκεί βέβαια, μέσα στο επανασυντικό κίνημα, ανακάλυψα και τη φωνή της γυναίκας. Έχω ένα κεφάλαιο γι' αυτό, στο οποίο βέβαια εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να μιλήσω, αλλά μπορώ να συνομιλήσω με επαναστάτες γυναίκες, οι οποίες μέσα από την κριτική του γάμου, μέσα από την κριτική της σχέσης της γυναίκας στην παραγωγή και μέσα από την κριτική της ίδιας της θέσης του τέτοιου, αναζωογόνησαν όχι μόνο το επαναστατικό κίνημα, αλλά αναζωογόνησαν και την ίδια τη σχέση. Για να τελειώνω και να δώσω τον λόγο, ουσιαστικά προσπάθησα να διαχωρίσω δύο μορφές έρωτα, τον ανεκπλήρωτο, τον εωτερικό έρωτα, τον οποίο τον λέω, ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται καθυποταγμένος κάτω από τα κυρίαρχα φαντασιακά σχήματα της παραγωγής, της ιδιοκτησίας, της σχέσης συμβολέου, του γάμου, της πραγμοποίησης, που λέμε, το οποίο άλλος είναι αντικείμενο, της κυριαρχίας και μια σειρά πράγματα που έχουν να κάνουν με το κύρος. Και ταυτόχρονα, μέσα σε όλο αυτό, η αποξένωση η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία σαν γενεσιουργός αιτία της διαίρεσης της εξουσίας και τέτοια μεταφέρεται και μέσα στη υποκειμενική στην ερωτική σχέση. Ωστόσο υπάρχει και μια διάσταση του ελεύθερου έρωτα, του εκπληρωμένου έρωτα, η οποία συνδέεται για κατά τη γνώμη μου με την ελευθερία και την αυτονομία. Διότι ο ελεύθερος, ο εκπληρωμένος έρωτας είναι ακριβώς ο έρωτας για τον άλλον ως αυτόνομο άνθρωπο. Ο έρωτας για τον άλλον ως ελεύθερο υποκείμενο. Ο έρωτας για τον άλλον ως έναν άνθρωπο που έχει δικαίωμα και να σε χωρίσει. Ο έρωτας για τον άλλον σε κάτι που δεν σου ανήκει, αλλά που μαζί φτιάχνεται ένα κοινό μέλλον το οποίο ενισχύει την ελευθερία και των δύο. Και ξαναγυρνάμε όμως στο ερώτημα. Πώς είναι δυνατός ένας έρωτας αυτόνομος σε έναν κόσμο ετερονομίας, σε έναν κόσμο κυριαρχίας. Εκεί επιστρέφουμε στη μοναδικότητα καθέρωτα. Για ποιον έρωτα μιλάμε. Και εκεί ξαναμπαίνει, μάλλον στο τελευταίο κεφάλαιο, μια σειρά από ερωτήματα τα οποία καταλήγουν ξανά στο ίδιο πράγμα. Ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε δημόσια για τον άλλον. Μπορούμε να μιλήσουμε δημόσια για τις σχέσεις μας με τον άλλον, τα στερεότυπα τα οποία μας εμποδίζουν και πώς αυτά τα διαλύουμε. Όταν όμως φτάνουμε στην ερωτική σχέση, τότε έχουμε ένα πραγματικά αυτόνομο άνθρωπο και εκεί μόνο ιδιωτικά μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή οι ίδιοι μας. Δίνω το λόγο στον Τύρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.